Τον αγώνα σας προσφέρει η εταιρεία Αραμπατζής και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον. Τροφοδότηση τροφίμων, εμπόριο σε όλη την Ελλάδα, χοντρικό εμπόριο τροφίμων για επαγγελματίες. Με νέα διεύθυνση, Ελαιώνων Πάροδος Πόντου, περιοχή Β' Κταίου Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης και τηλέφωνο 531-909 υπεύθυνος καταστήματος Αραμπατζής Νίκος. Εταιρεία Αραμπατζής και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον σας προσφέρει τον αγώνα. Φίλες και φίλοι του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου, καλημέρα σας εδώ από το πλαστικό της Ηλιούπολης, όπου όλα είναι έτοιμα σε λίγο να ξεκινήσει το τοπικό ντέρμπι, θα λέγαμε, ανάμεσα στην Ηλιούπολη και την Ομόνοια Σταυρούπολης. Δύο ομάδες, όπως βλέπουμε, έχουν παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο, παρουσία του διαιτητικού τρίου για το σημερινό αγώνα. Και εμείς λίγο πριν από την έναρξη να σας πούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων για το σημερινό αγώνα. Κόντρα εκεί από τα δεξιά τώρα, τρέχει ο Ζαβρακλής, το γύρισμά του επικίνδυνα, ένα σούτ καθόλου καλό εκεί από τον Παπαδόπουλο είναι, η μπάλα θα φύγει σε out. Πλατάκης λίγα μέτρα φόρα, εκτέλεσε ψηλό, κρεμαστάει κεφαλιά και μπάλα στα δίχτυα. Έχουμε τον γκολ, το 0-1 για την ομάδα της Ομόνιας Σταυρούπολης από την εκτέλεση του Πλατάκη. Ο Αλμπάντης είναι αυτός ο οποίος θα πηδήξει ψηλότερα εκεί, θα πάρει την κεφαλιά, θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Καλαμπούκα. Η ομάδα της Ομόνιας ανοίγει το σκορ και προηγείται με 0-1 της Ηλιούπολης. Του φάουλ τώρα από τον Παπαδόπουλο απευθείας, η μπάλα φεύγει σε out. Πλατάκη εκεί όπου ελέγχεται η μπάλα τώρα. Τσίρκας θα κάνει το λάθος, θα χάσει από τον Κουμαλάτσιο. Επικίνδυνα η ομάδα της Ομόνιας, ένα γύρισμα. Τσούλε με το κεφάλι ψάχνει να βρει εκεί τον Φωτιάδη, αυτός προς τα πίσω. Ένα σουτ το οποίο έγινε και η μπάλα θα φύγει σε out από τον Ζαμανόπουλο. Είναι καλή στιγμή για την Ομόνια. Η ομάδα της Ομόνιας με τον Τσούλε τώρα. Τσούλε κάνει το δυνατό σουτ και η μπάλα φεύγει σε out. Σημερινός αγώνας, μια προσφορά από την εμπορία τροφοδοσίας Αραμπατζής Νίκος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, πάροδος Ελαιώνος με πόντους στο Καλοχώρι, διανομή τροφοδοσίας σε όλη την Ελλάδα από την εμπορία τροφοδοσίας Αραμπατζής Νίκος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον που προσφέρει τον αγώνα. Ένα φάουλ τώρα με τον Παπαδόπουλο. Εκτελέστηκε δυνατά με στην περιοχή, μια κεφαλιά εκεί, δεν απομακρύνεται η μπάλα. Τώρα το σουτ κοντράρει αυτή από τον Πλατάκη, συνέχεια στο παιχνίδι μας. Θα διώξει σωτήρια εκεί ο Καλαμπούκας, καλή στιγμή για την Ομόνια. Η συνέχεια όμως στο παιχνίδι μας, τώρα θα διώξει ο Μαρμαρίδης. Εκεί της μπάλας. Ενώ τώρα το γύρισμα προς τα πίσω λαθασμένα. Εκεί όπου έχουμε τώρα την ανατροπή, έχουμε την μπάλα όμως στα δίχτυα από τον Παπαδόπουλο. Η σοφάριση για την ομάδα της Ηλιούπολης σε μια ανύποπτη φάση θα λέγαμε, ενώ έχουμε διαμαρτυρίες από πλευράς Ομόνιας. Κύριος Τονίδης έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι στο έδαφος. Γρότσιος, νέο ψιλοκρεμαστό γέμισμα εκεί, είναι διώξιμο του Βοβού. Παπαδόπουλος τώρα ένα δυνατό σουτ και η μπάλα θα φύγει σε out από το Ζησόπουλο ήτανε. Βοβός. Τέλεσε ψιλοκρεμαστά εκεί και έχουμε τον Καλαμπούκα να χάνει την μπάλα, η κόντρα και τώρα έχουμε το out. Σφύριγμα του ρέφερη, λίγα μέτρα φόρα, Ζησόπουλος εκτέλεσε, η μπάλα βρίσκεται στο τείχος εκεί και θα πιάσει ο Λεπίδης, έχει βγει αυτή, έχουμε out τελικά. Τον αγώνα σας προσφέρει η εταιρεία Αραμπατζής και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον. Τροφοδότηση τροφίμων, εμπόριο σε όλη την Ελλάδα, χοντρικό εμπόριο τροφίμων για επαγγελματίες. Με νέα διεύθυνση, Ελαιώνων Πάροδος Πόντου, περιοχή Β' Κταίου Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης και τηλέφωνο 531-909 υπεύθυνος καταστήματος Αραμπατζής Νίκος. Εταιρεία Αραμπατζής και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον σας προσφέρει τον αγώνα. Έναρξη του δεύτερου μηχρόνου εδώ στο πλαστικό της Ηλιούπολης. Αγώνας για την Α κατηγορία, δεύτερος όμιλος, Ηλιούπολη Ομόνια Σταυρούπολης. Μόλις έχει ξεκινήσει αυτό το δεύτερο ημίχρονο, εμείς να πούμε το πρώτο βρήκε τις δύο ομάδες στο ισόπαλο 1-1. Θα
περάσει η μπάλα εκεί, το διώξιμο. Έξω την περιοχή κερδίζει ο Τσούλε, κάνει και το δυνατό σουτ και η μπάλα φεύγει σε out. Εκτελέστηκε τώρα. Εκεί όπου διεκδικείται η μπάλα τώρα στο έδαφος παίξης Ομόνιας και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι θα δώσει τώρα ο Τονίδης. Βρέθηκε στο έδαφος εκεί ο Φωτιάδης. Πρέπει να τον βρει και παίκτης της Ηλιούπολης. Κοντά στη φάση ο ρεφερί θα δώσει αυτό το πέναλτι τώρα για την ομάδα της Ομόνιας. Πλατάκης τώρα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και έχουμε παρά την προσπάθεια εκεί από τον Καλαμπούκα η μπάλα να καταλήγει στην αριστερή του γωνία. Εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Πλατάκη. Ηλιούπολη, Ομόνια, Σταυρούπολης 1-2. Εκεί. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, έδειξε να συνεχιστεί ο ρέφερι, τώρα θα δώσει αυτό το φάουλ για την Ομόνια. Διαμαρτυρίες από πλευράς Ηλιούπολης. Σημερινό αγώνα σας προσφέρει η εμπορία τροφοδοσίας Αραμπατζής Νίκος και Σία Όμικρον Έψιλον, πάροδος Ελαιώνος με πόντους του Καλοχώρη. Διανομή τροφίμων σε όλη την Ελλάδα. Πάω τώρα από τον Βοβό μες στην περιοχή, μια κεφαλιά εκεί. Δεν διώχνει καλά ο Καλαμπούκας, προσπάθησε εκεί να πάρει την κεφαλιά ο Τσούλε. Στη συνέχεια της φάης έχει κάνει φάουλ. Φάουλ τώρα το οποίο θα εκτελεστεί από τον Παπαδόπουλο. Ψιλοκρεμαστά μες στην περιοχή εκεί. Θα βγει τελευταία στιγμή και θα πιάσει την μπάλα ο Καλαμπούκας. Σιάδης Σαλονικίδης κερδίζει εκεί την μπάλα τώρα. Σαλονικίδης. Σαλονικίδης ψάχνει να βρει τον Κουμαλάτσιο. Πάει πλάγι αυτός εκεί με τον Γαλόπουλο κοντά του. Πλατάκης. Θα περάσει πολύ ωραία εκεί ο Πλατάκης. Θα βγάλει και τη σέντρα. Θα βρει την μπάλα εκεί ο Σαλονικίδης. Θα περάσει αυτή. Και έχουμε πλάγιο τώρα από τον τερματοφύλακα της Ηλιούπολης. Η προστινή παλιά τώρα. Παυλίδης τώρα θα σηκώσει ο βοηθός. Έχουμε offside. Έτσι. Άρας. Η ομάδα της Ηλιούπολης τώρα με τη σέντρα μες στην περιοχή. Επικίνδυνα εκεί το σουτ και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Το γκολ. Το 2-2 για την ομάδα της Ηλιούπολης. Ο Παυλίδης είναι αυτός ο οποίος εκμεταλλεύτηκε εκεί την σέντρα που έγινε από τον Ασλατζιάν. Έκανε το σούτ μέσα από την μεγάλη περιοχή παρά την προσπάθεια του Λεπίδη. Αυτή κατέληξε στην αριστερή του γωνία. Ηλιούπολη, Ομόνια Σταυρούπολης 2-2. Ένα κόνε τώρα το οποίο θα εκτελεστεί από τον Πλατάκη. Πλατάκης εκτέλεσε μέσα στην περιοχή εκεί και έχουμε την μπάλα σε out. Την βρήκε εκεί ο Φωτιάδης. Αυτή έφυγε όμως σε out. Η της Ηλιούπολης τώρα, Παπαδόπουλος. Μια μπροστινή παλιά, επικίνδυνα εκεί τώρα. Λεπίδης προλαβαίνει τον Παπαδόπουλο και πιάνει την μπάλα. Πάει πλάγια εκεί, περνάει ο Τρόπιος. Βγάζει και το γύρισμα της μπάλας, ένα σούτ δεν είναι καλό εκεί. Κερδίζουν όμως τις Ομόνιας Πλατάκης στο σούτ και η μπάλα τώρα είναι σε κόρνερ. Αηδής τώρα εκτέλεσε δυνατά μες στην περιοχή, θα περάσει μπάλα επικίνδυνα εκεί. Ναι. Ομάδα της Ηλιούπολης τώρα, Ασλατζιάν, θα βγάλει την προστινή παλιά. Έχουμε όμως ένα υποδεικνύεται σε θέση offside ο Παυλίδης. Εκεί το διώξιμο από τον Μαρμαρίδη, Σαλονικίδης προσπαθεί εκεί. Πλατάκης θα την κερδίσει, Πλατάκης πάντα, Πλατάκης πάει πλάγια, βγάζει και τη σέντρα, η κεφαλιά εκεί που έγινε. Η μπάλα είναι σε out από τον Αλμπάντη. Αυτός μια παλιά στον Αλμπάντη. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος τώρα εκεί. Πάει να κατεβάσει την μπάλα, θα χαθεί αυτή και τώρα έχουμε τον Κρίκο. Κρίκος. Κρίκος είναι γλίγορος εκεί. Κρίκος μπαίνει μέσα στην περιοχή, κάνει και το σουτ και η μπάλα θα φύγει σε out. Πολύ καλή στιγμή για την ομάδα της Ηλιούπολης. Το σουτ. Ζησόπουλος. Βγάζει μια παλιά, κόψιμο αρχικά εκεί από τον Ζαμανόπουλο. Ήρεμα. Το λάθος όμως τώρα και έχουμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Ηλιούπολης. Ενώ ζητάνε και πέναλτι εκεί της Ηλιούπολης. Από το λάθος γύρισμα του Παπαδόπουλου, ο Ασλατζιάν εκεί πλάσαρε τον Λεπίδη. Η μπάλα έφυγε σε άουτε, διαμαρτυρίες. Ενώ τώρα έχουμε και τι έχει δώσει κόκκινη κάρτα στον Ασλατζιάν. Κόκκινη κάρτα για τον παίκτη της Ηλιούπολης, η οποία θα συνεχίσει με 10 παίκτες.
Τον αγώνα σας προσφέρει η εταιρεία Αραμπατζής και ΣΥΑ Όμικρον Ε. Τροφοδότηση τροφίμων, εμπόριο σε όλη την Ελλάδα, χοντρικό εμπόριο τροφίμων για επαγγελματίες. Με νέα διεύθυνση, Ελαιώνων Πάροδος Πόντου, περιοχή Β' Κταίου Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης και τηλέφωνο 531-909 υπεύθυνος καταστήματος Αραμπατζής Νίκος. Εταιρεία Αραμπατζής και ΣΥΑ Όμικρον Ε σας προσφέρει τον αγώνα.